Για να είσαι άνθρωπος, γνωρίζεις τι θέλεις. Για να είσαι απάνθρωπος, δεν ξέρεις τι θέλεις. Για να είσαι υπάνθρωπος, αρνείσαι την ύπαρξη και ό,τι χρειάζεσαι και θέλεις ως άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει ανάγκες. Ο απάνθρωπος επιθυμίες. Και ο υπάνθρωπος ελλείψεις. Είναι ένας ελληματικός άνθρωπος. Χωρίς αρχή και τέλος. Χωρίς αναγνώριση. Χωρίς λογική. Χωρίς θέλω. Χωρίς αλήθεια. Έχει εσωτερικό εξαναγκασμό. Έχει ένα φόβο του όλου και του φωτός. Έχει έλλειψη της αλήθειας και της πραγματικότητας. Έχει έλλειψη της αναγνώρισης. Του ποιος είναι. Του τι κάνει. Του τι έχει. Έτσι μέσα από αυτές τις ελλείψεις ό,τι βλέπει εξαναγκάζει και εξαναγκάζεται για να το πάρει.
Έτσι ο εξαναγκασμός γι' αυτόν έχει γίνει το θέλω του, το είναι του και η ουσία του. Για να μπορέσεις έναν υπάνθρωπο να τον φέρεις σε επίγνωση μέχρι εκεί, δεν έχει περισσότερη ενέργεια για να φτάσει σε συνειδητότητα. Χρειάζεται να του δείχνεις τι έχει κάνει, τι έχει, και τι χρειάζεται. Όλο γι' αυτόν είναι μια σκοτωδύνη. Έχει μπερδεμένα συναισθήματα. Ζήλια με μίσος, κακία με θυμό, εκδίκηση από την έλλειψη, φόβο για την ανέχεια. Και εσύ ο άνθρωπος χρειάζεται να τον δεις και να δεις τις ελλείψεις του. Να τον οδηγήσεις βήμα-βήμα. Επειδή αυτό που βλέπει εκείνος δεν το βλέπεις εσύ. Εσύ βλέπεις την αλήθεια. Εκείνος βλέπει τη διαστρέβλωση. Όλα μέσα του είναι μπερδεμένα. Το θέλω και η ανάγκη είναι ένας εξαναγκασμός. Η ύπαρξη και η ουσία είναι ένας φόβος. Η δημιουργία και η θέληση είναι μια ανικανότητα. Ο νους έχει καταλάβει νόηση και η λογική είναι ανύπαρκτη. Έτσι χρειάζεται να υπάρξει ο ίδιος μέσα από την έλλειψη. Να συναντήσει τη λογική μέσα από το βλέπω. Να δει το θέλω και την ανάγκη αφήνοντας τον εξαναγκασμό. Και με ό,τι του αρέσει να λάβει ένα μέρος του είναι του. Έτσι αυτό θα του δώσει μία επίγνωση ζωής. Και όταν εκείνος δει το μπέρδεμα και τη διαστρέβλωση, τότε μπορείς να τον οδηγήσεις να δει και λίγο ύπαρξη. Μέχρι εκεί. Αυτό θα είναι το δώρο του. Για να επιστρέψει σε μια νέα ζωή. Και να ζητήσει την ύπαρξη της ζωής.
οι υπάνθρωποι είναι χαμένες ψυχές. Ως λάβουν μέρος της διαδρομής στην επόμενη ζωή θα επιστρέψουν για να ζήσουν την ύπαρξη και το είναι τους. Ο λόγος αυτών είναι μόνον να λάβουν ένα μέρος της διαδρομής. Επίγνωση και τέλος. Έτσι οι άνθρωποι χρειάζεται να δουν τον υπάνθρωπο όχι με λύπηση, αλλά με επίγνωση. Τον απάνθρωπο όχι με φόβο, με αλήθεια. Και έτσι βλέποντας εκείνους, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Όλοι είσαστε ψυχές στη γη που έχετε ένα έργο ζωής. Άλλοι για να ζήσουν, άλλοι για να αναγνωρίσουν και άλλοι για να οδηγήσουν. Η διαδρομή άνοιξε. Εσείς περπατάτε. Και ό,τι συναντάτε νιώστε, αισθανθείτε για να πάτε στην ανάγκη σας για τον άνθρωπο της γης. Εγώ ο Θεός, εσύ ο άνθρωπος, εγώ το φως, εσύ η διαδρομή. Καλή συνέχεια. Αμήν.